Μάκη μου, πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα, είναι μια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, είναι μια χαρά και οι μέρες είναι πολύ ωραίες και ταξιδιωτικός ουρανός και όχι μόνο. Σήμερα εξακολουθεί η Σελήνη να είναι στα ψάρια, που σημαίνει ότι μας κάνει πιο συναισθηματικούς, πιο τρυφερούς, πιο ευαίσθητους και στη συνέχεια, μάλλον θα θέλουμε λίγο να κοιμηθούμε λίγο ακόμα, δεν γίνεται. Και στη συνέχεια περνάει στον κρυό, που σημαίνει ότι σας δίνει δύναμη, ενέργεια, ζωντάνια για να παρακολουθήσετε και να προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τις υποθέσεις. Και αυτό το Δεκέμβριο, θα γελάσετε τώρα, θα βάζα μία επιγραφή, έτσι, μία επικεφαλίδα, ένα τίτλο, «Ζητήστε τον σε γάμο». Σου άρεσε? Ωραίο! Καλό δεν είναι? Προς τις γυναίκες. Προς τις γυναίκες, γιατί οι άντρες λίγο μπορεί και να το θέλουν εμένα, αλλά να το σκέπτονται. Ενώ αν η γυναίκα αυτό το Δεκέμβριο κάνει την πρόταση, νομίζω ότι πάρα πολλές προτάσεις θα έχουν μια θετική απάντηση. Είναι εποχή γάμου. Και η Αφροδίτη και ο Δίας στον εγώκερο, που είναι σοβαρός και δεν είναι μόνο να βγούμε να περάσουμε καλά, αλλά τι θα κάνουμε τη ζωή μας, εκεί μας οδηγεί. Έτσι λοιπόν, και βάλτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας και ωραία, ωραία. Και εκεί τα Χριστούγεννα που έχουμε μια νέα σελήνη που θα τα πούμε αυτά, θα είναι πάρα πολύ όμορφη μέρα για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για εσάς τα κρυαράκια που αλλάζουν πολλά πράγματα, που από την άλλη εβδομάδα θα έχετε πολλές σημαντικές εξελίξεις, και σήμερα μετά το μεσημέρι η Σελήνη περνάει στο δικό σας ζώδιο, που σημαίνει θα ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα. Πολλοί θα οργανώσετε ταξίδια και άλλοι μπορεί να ρυθμίσετε υποθέσεις οικονομικές μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της άλλης, και θα έχετε ευχάριστα αποτελέσματα, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες των τελευταίων ημερών. Ακόμη πρέπει να βάλετε μία τάξη στον επαγγελματικό και κοινωνικό, παρένθεση, γάμο σας, μέχρι που ο Δίας να έρθει στο τρίτο δεκαήμερο, οπότε και για σας θα φέρει λύσεις. Για τους Ταύρους μας είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Οι Ταύροι μας έχουν εξελίξει σε αυτόν τον καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, να είστε γεννημένοι αρχές Μαΐου και να μην έχετε συναντήσει. Η Αφροδίτη εσάς κοιτάζει. Δεν αποκλείεται να είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, όχι να περνάτε μια περίοδο ευτυχίας, αλλά να περνάτε μια περίοδο κατά την οποία θα βάλετε τη ζωή σας σε μια τάξη. Και αν αρχίσετε από τώρα να βάζετε τη ζωή σας σε μία τάξη, πολύ σύντομα, που θα έρθει και ο Δίας στο τρίτο δεκαήμερο και θα ευνοήσει, εκεί θα μπορέσετε να σταθεροποιήσετε αυτά τα οποία σκέπτεστε. Για τους διδύμους τελειώνει πια, δεν τελειώνει ακριβώς, αλλά τέλος πάντων ένα μέρος της εργασίας, παρένθεση της υγείας που σας είχε απασχολήσει αυτόν τον καιρό, από την άλλη εβδομάδα θα σας δώσει ευχάριστες εκπλήξεις. Τελειώνει μία μακρά περίοδος που σας είχε ταλαιπωρήσει με καθυστερήσεις, με παρανοήσεις, με λάθη, με έρωτα, και θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Εκεί που πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας είναι στον τομέα των οικονομικών που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, ενώ η συναισθηματική σας ζωή σαν να αλλάζει πορεία, σαν να αλλιώς αρχίζει αυτός ο μήνας και αλλιώς να τελειώνει. Σήμερα μετά το μεσημέρι μπορεί να βρείτε φίλους οι οποίοι θα σας συμβουλεύσουν πώς θα πορευτείτε σε κάποια διλήμματα που έχετε, ώστε να ξεπεράσετε κάποια εμπόδια. Τα καρκινάκια μας είναι πολύ καλύτερα τουλάχιστον, να μην πω όλοι καλά, γιατί έχετε τα θέματά σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι το τέλος του Δευτέρου με Τρίτου δεκαήμερο, δηλαδή μετά τις 12 Ιουλίου με 20, κάπου εκεί. Έχετε θέματα τα οποία ακόμη δεν έχουν λυθεί, είναι με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, αλλά γενικά σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα και η περίοδος αυτή είναι πολύ καλή, ώστε να ρυθμίσετε υποθέσεις που έχουν σχέση με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο, με χαμηλούς τόνους, γιατί εκεί ο Άρης πολλές φορές για να πεις κάτι καλό στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου ή στα παιδιά, πολλές φορές ίσως το λέμε λίγο παραπάνω επιθετικά από ό,τι θα έπρεπε. Πρέπει να προσέχετε. Γενικά όμως είναι μια πολύ καλή περίοδος για να ρυθμίσετε υποθέσεις που έχουν σχέση με τα συναισθηματικά σας και γενικά με το σύντροφο ή τους συνεργάτες. Αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, σας περιμένουν ευχάριστες εκπλήξεις, οι οποίες θα έρθουν μέχρι τις γιορτές, όπως είπαμε, και πραγματικά θα εκπλήξουν και εσάς πόσο μπορεί να αλλάξει μια φάση, μια πορεία ζωής ή ακόμα και ένα γεγονός. Τα λιονταράκια μας είναι λιγάκι πιο χαρούμενα αυτόν τον καιρό. Βεβαίως τα οικογενειακά δεν έχουν πάψει να σας απασχολούν. Τελειώνουν.